ο νομικός ισχυρισμός τον οποίο είχαμε, ναι. Κυρία Παντελάκη, σας μίλησε για πραγματικά περιστατικά και καλώς έκανε, αλλά ο νομικός ισχυρισμός είναι ότι δεν τελέστηκε η αξιόπινη πράξη από τον εντολέα μας, διότι έχει σοβαρά ιατρικά προβλήματα, τα οποία ναι μεν δεν έγιναν δεκτά από τον κύριο εισαγγελέα, τον κύριο ανακριτή, ενώ αυτό θέλω να τονίσω σε εσάς, ότι στην περίπτωση του Δευτέρου έγινε δεκτό το ιατρικό του πιστοποιητικό ότι πάσχει από κάποια ασθένεια. Σε εμάς δεν έγινε δεκτό, παρότι υπάρχουν όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν ήταν ικανός να τελέσει το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, κατάχρηση ανηλίκου, ασέλεια δηλαδή σε ανήλικο. Ούτε η κοπέλα υποτίθεται πράξη μαζί. Ούτε υπήρχαν στοιχεία της 12χρονης εναντίον του, ότι προέβησε ασελγής πράξης εναντίον της. Όμως εμείς θα προσφύγουμε ενώπιον του Συμβουλίου για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη για τον δικό μας εντολέα, ο οποίος δεν μπορούσε με τα ιατρικά προβλήματα που είχε να τελέσει το συγκεκριμένο αδίκημα, ούτε είχε παρελθόν ποινικό για να μπορέσει να αποφασίσει σήμερα δικαιοσύνη να το αποφυλακίσει. Υπάρχει το Συμβούλιο, το οποίο θα προσφύγουμε άμεσα, διότι θεωρούμε ότι αδικείται.